Τόσο από την πολιτική ηγεσία, ναι, όσο και από τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας, για το πώς θα διαχειριστούν μια κατάσταση. Η ουσία, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που εισπράττει η κοινωνία και σχολιάζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και αποδέχεται, είναι ότι φέτος έγινε κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, δεν είχαμε σπάσιμο καταστημάτων, δεν είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε. Στείλαμε ένα μήνυμα παντού στους Αθηναίους πολίτες, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ότι η Αθήνα είναι μια πρωτεύουσα, η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου υπάρχει ασφάλεια. Μα η κοινωνία θέλει να ασφάλεια, όπου υπάρχει ασφάλεια. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Και ο σχολιασμός και η κριτική του ότι πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος της συμπεριφοράς της αστυνομίας. Βλέπω εδώ, ας πούμε, στην Εφημερίδα των Συνταχτών και υπάρχει και αυτή η φωτογραφία, είναι της Τατιάνας της Μπόλαρη. Έτσι, μπορούν να μας τη δείξουν και από το κοντρόλ. Ουσιαστικά λέει όρια αστυνομικής βίας μετά τη μεγάλη πορεία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Και βλέπουμε εδώ, τη βλέπετε και εσείς την κύριε Στήλιο. Φαντάζομαι θα την έχετε ξαναδεί, δεν σας τη δείχνουμε εμείς τώρα πρώτη φορά. Που κυκλοφορεί έτσι με αυτόν εδώ τον άνθρωπο που είναι στη μέση και δεν ξέρω ποιος ο λόγος, είναι ξεγυμνωμένος, ουσιαστικά του σηκώνουν και το εσώρουχο. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια περαιτέρω έρευνα? Δεν μου αρέσει η συγκεκριμένη εικόνα δεν με εκφράζει, δεν με εκπροσωπεί από πολλές πλευρές και από πολλές απόψεις. Και από την πλευρά του διαδηλωτή και από την πλευρά της αστυνομίας. Mm. Από εκεί και πέρα είναι μια φωτογραφία, είναι ένα αποτύπωμα της στιγμής. Να αφήσουμε τις διαδικασίες που γνωρίζει και κάνει η ελληνική αστυνομία να εξελιχθούν. Δεν ξέρω, να τις αφήσουμε. Είναι επαρκής, κύριε. Νομίζω επίσης το εξής. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία και οι αστυνομικοί καμία σχέση δεν έχουν σήμερα με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν, εργάζονται, αποδίδουν στην ελληνική κοινωνία και με την εκπαίδευση και το επίπεδο της παιδείας και της γνώσης το οποίο έχουν. Δεν μιλάμε και για τα μεμονωμένα και τα μεμονωμένα περιστατικά. Άρα δεν μπορεί να γίνει το κανόνα στα μεμονωμένα περιστατικά. Είναι αστειότητα και είναι και πρόκληση όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες και τέτοια βίντεο σαν αυτά που είδαμε την περασμένη Παρασκευή. Η απάντηση να είναι ότι ξέρετε υπάρχουν διαδικασίες και όργανα που μπορούν να ελέγξουν το τι έγινε και τι δεν έγινε. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια αγριότητα της αστυνομίας που έχουμε να δούμε 5 χρόνια περίπου, ίσως και παλιότερα. Σε αυτό πρέπει να υπάρξει μια σαφή τοποθέτηση της κυβέρνησης και δεν υπάρχει. Αντίθετα, η τοποθέτηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του κ. Χρυσογοίδη ότι περίπου αυτά που είδαμε δεν αποδίδουν την πραγματικότητα και περίπου δεν έχουν γίνει, νομίζω επιβεβαιώνει ότι ήταν μια σαφής πολιτική εντολή και καθοδήγηση στην πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να φερθεί όπως φέρθηκε σε διαδηλωτές. Και το ερώτημα είναι, επειδή είπε ο κ. Στήλιος, αν θέλουμε μια χώρα ασφάλειας, είναι αν θέλουμε μια χώρα αστυνομικής αγριότητας. Γιατί αυτό έχουμε σήμερα. Άρα φύγαμε από το επικοινωνιακό σώμα. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Τσίπρα. Προσπαθείτε να κάνετε αντιπολίτευση με πολύ μικρά θέματα και πολύ μικρά ζητήματα. Λοιπόν, οι πολίτες επιβεβαίωσαν στις 7 Ιουλίου τη Νέα Δημοκρατία, όταν είχε βασική προεκλογική εξαγγελία, ότι θα αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Να το γνωρίζετε αυτό. Στους πολίτες είπαμε ότι θα υπάρχει αίσθημα ασφάλειας. Να μιλήσω κι εγώ. Όταν κάνετε στους δρόμους, θέλω να το κάνω και στο πάνελ. Αφήστε να μιλήσω. Θα μιλάμε. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια να σεβαστείτε λοιπόν και την δημοκρατία και την επιθυμία του ελληνικού λαού όμως, έτσι. Ελάτε, κύριε Τσίπρα, θα ολοκληρώσετε και θα πάρει το λόγο. Προεκλογικά έχει ένα δόγμα ασφάλεια στη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Αυτό το δόγμα σήμερα μόνο αυτό δεν υπηρετείται, γιατί συγκεντρώνει τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις γύρω από τα Εξάρχεια και αφήνει την υπόλοιπη Αθήνα και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα στην ουσία προστάτευτη. Άρα από αυτήν την άποψη η εγκληματικότητα θα αυξηθεί και ήδη έχουμε δεδομένο ότι αυξάνεται. Και σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται ο νόμος και καταστέλλονται οι διαδηλωτές, επαναφερόμαστε σε μια κατάσταση αστυνομικής αγριότητας. Και αυτό αποδίδεται από τις εικόνες. Τώρα, κύριε Τσίπρα, ήσασταν και εσείς κυβέρνηση 4,5 χρόνια και είχατε δεχθεί και εσείς κριτική ως κυβέρνηση για το άβατο στα Εξάρχεια, για όλες αυτές τις ιστορίες που γινόντουσαν, που οι άνθρωποι μετά διαμαρτυρόντουσαν ότι μου καταστρέφουν τις επιχειρήσεις, τις περιουσίες, δεν υπήρχε το αίσθημα της ασφάλειας. Νομίζω ότι το έχετε καταγράψει αυτό. Δεν έχει καμία. Θεωρείτε ότι ο δικός σας χειρισμός ήταν επαρκής? Γιατί να δεχτούμε το θέμα των περιστατικών, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει στηριχθεί περισσότερο το θέμα της ασφάλειας για τον πολίτη από τη δική σας την κυβέρνηση?
Στα 4,5 χρόνια νομίζω ότι είχαμε σημαντικές επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα. Οι σημαντικές επιτυχίες αφορούν τρία πράγματα. Πρώτον, η εγκληματικότητα έπεσε, και αυτό είναι από επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, και ειδικά έπεσε το σκληρό έγκλημα, το πολύ μεγάλο έγκλημα, όχι και τα υπόλοιπα δεν αυξήθηκαν, περιορίστηκαν. Είχαμε κορύφωση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα το 2013-2014 και επιμερών μας έπεσε. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Δεύτερο, είχαμε πολύ λιγότερα επεισόδια από αυτά που λέμε για μπαχαλάκιδες κτλ. Σε όλη την περίοδο 2015-2019. Mm-hmm. Και τρίτο, που εγώ το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, γιατί πρέπει να ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα, σε μια προοδευτική χώρα, μειώθηκαν δραστικά όλα τα επεισόδια που υπήρχαν από αστυνομικές δυνάμεις, τις λιγοστές αστυνομικές δυνάμεις που ήθελαν μια ελευθερία να είναι αυταρχική απέναντι σε πολίτες. Και κάνουμε προσπάθεια γι' αυτό. Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο τους δίνει ξανά αυτή την ελευθερία, αλλά φαίνεται από τις δηλώσεις του Υπουργού ότι θέλει να υπάρχει ένα καθεστώς αστυνομοκρατίας στην Αθήνα. Αυτό ούτε το θέμα της ασφάλειας λύνει, και δεν ξέρω και πού ακριβώς το πάει. Δηλαδή, η τρομοκρατία που θέλει να επιβάλλει στο κομμάτι της νεολαίας, πιθανώς αύριο και σε άλλες κατηγορίες της κοινωνίας, είναι ένας τελείως ολισθηρός δρόμος. Έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει βρει το μότο της και το λόγο της στον αντιπολιτευτικό. Και βρίσκεται ανάμεσα στο να κάνει μια θεσμική δομική αντιπολίτευση, έτσι όπως την επιθυμεί η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, πάνω από το 70%, και στην φιλοσοφία το να υπερασπιστώ πολύ μικρές ομάδες, οι οποίες είναι έξω κοινωνικές σε σχέση με την συμπεριφορά τους, τον ακτιβισμό τους, τις δραστηριότητες τους κτλ. Παρ' όλα αυτά, εκεί και όταν συλλαμβάνεται ένας άνθρωπος, ανάμεσα, ακόμη και αν είναι παραβάτης, ακόμη και αν είναι μέσα σε αυτή την ομάδα που περιγράφεται τώρα, δεν έχει κάποια δικαιώματα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτό σταλεί το υλικό στο συνήγορο του πολίτη. Μπορεί ο συνήγορος του πολίτη να κάτσει και να κρίνει αυτόν τον είχαν με χειροπέδες την ώρα που σήκωναν τον γκλόπ και τον χτυπούσαν. Σας λέω λοιπόν το εξής. Δεν σας λέω να μην υπάρξει. Είναι μια πόλη όπου την επισκέφτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο αυξάνει ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στην Αθήνα. Και γι' αυτό είχαμε και το θέμα με τα ενίκια. Οι κλοπές πάντως στην Ερμού έχουν αυξηθεί σε τουρίστες. Όχι, σας το λέω έτσι για να το ξέρουμε. Άρα, πρώτο και δεύτερο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τους επισκέπτες της πρωτεύουσας, και ειδικά τώρα αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων, να ξέρουν ότι εδώ δεν υπάρχουν άβατα ανομίας, να γνωρίζουν ότι εδώ υπάρχει μια χώρα με ασφάλεια, όπου θα μπορείς να πάρεις το μετρό να κυκλοφορήσεις. Ότι δημιουργήθηκε μια επιτροπή υπό τον κύριο Νίκο Λιβιζάτο που θα εξετάσει αυτά τα περιστατικά. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, σας το ξαναρωτάω συγκεκριμένα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Και ακόμη και ο αστυνομικός που είναι εκπαιδευμένος για να ανταπεξέλθει σε τέτοιες συνθήκες, ξεπεράσει τα όρια, να ξέρει ότι θα υπάρξουν μετά κάποιες συνέπειες. Δηλαδή, αν αυτά περνάνε έτσι. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό. Υπάρχουν δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι ότι θα πρέπει να γίνει η επίτευξη του σκοπού που είναι η ασφάλεια και να μην έχουμε επεισόδια, όπως επιτεύθη, που το παραδέχεστε κι εσείς. Και το δεύτερο είναι αυτό να γίνει με τις ελάχιστες, με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες σε σχέση με τους διαδηλωτές και όλους τους υπόλοιπους που συμμετέχουν. Τώρα, είναι μια άσκηση όπου καταλαβαίνετε η οποία θα απαιτεί εφαρμογή ζωντανή εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή. Η εκπαίδευση, η συνεχής εκπαίδευση, η παιδεία, η μόρφωση, ακόμα και η τεχνική εκπαίδευση, όλα αυτά υπάρχουν, οι διαδικασίες του ΕΜΠΑΜ, όλα αυτά συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Την επόμενη φορά πάμε ακόμα καλύτερα. Όχι προς το αστυνομικό κράτος που θέλει να μας προσδώσει και να επιβάλλει, να μας δώσει την ταμπέλα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Εμείς είμαστε εδώ για τους πολλούς και για τους πολίτες. Η εκπαίδευση αστυνομίας ήταν ίδια και πριν 5 μήνες. Αλλά σε μια περίοδο μεγάλη, 4,5 χρόνων, τέτοια περιστατικά δεν είχαμε. Πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει να κάνει με το αν έγιναν κάποια μεμονωμένα περιστατικά εδώ. Είναι προφανές ότι υπάρχει από πάνω μια πολιτική εντολή, δράστε ελεύθερα. Και αυτό εκφράζεται και από εκπροσώπους ενώσεων αστυνομικών. Ότι επιτέλους έχουμε την ελευθερία να δράσουμε ελεύθερα. Ναι, αλλά στο προηγούμενο διάστημα λέγανε οι αστυνομικοί ότι δεν τους δίνεται καμία εντολή ως κυβέρνηση. Εγώ πάντως δεν έχω δει πολλές άλλες φωτογραφίες. Εμείς είχαμε μια πολιτική να μην είναι. Αυτή τη φωτογραφία την έχω δει να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο παντού. Και ένα-δυο άλλα βιντεάκια. Ένα βιντεάκι. Αφισβητείτε δηλαδή την πίξη αγριότητα τη αστυνομία. Δεν έχω δει αυτό το οποίο προσπαθείτε να παρουσιάσετε εσείς. Τον κύριο Διαμαντάρη παρετήθηκε το πρωί και το βράδυ εξαφανισμένη ήδη.
είδηση. Τώρα θέλετε να εξαφανίσετε και το αν υπήρξε αγρότητα της αστυνομίας την Παρασκευή. Όπως βλέπετε, όμως και εσείς και άλλα. Δείξτε τις φωτογραφίες. Εμφανίστε και άλλες φωτογραφίες και άλλα βιντεάκια. Όχι, επειδή αναφερθήκατε ότι πάλι κάπως εξαφανίζονται, βλέπετε ότι η δημόσια τηλεόραση. Μην το παίρνετε στο θέμα της αστυνομίας. Όχι, γιατί συχνά είμαστε εδώ το επίκεντρο και ο στόχος. Κοιτάξτε κάτι, αν είχε παραιτηθεί υπουργός πριν 6 μήνες επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, περίπου θα έπεφτε η κυβέρνηση, τεράστιες δρογμές, εκλογές όπου να είναι κτλ. Τώρα παραιτήθηκε ένας υπουργός και το βράδυ. Μια φρέσκα είχε περίπου εξαφανιστεί. Λοιπόν, δεν εξαφανίζεται αυτό που έγινε την Παρασκευή. Δεν εξαφανίζεται στο σύνολό τη με το φορολογικό νομοσχέδιο που έχει θετικό πρόσημο. Υπουργείου. Η αγριότητα αυτή είναι πολιτική του Υπουργείου. Αλλιώς δεν θα έρθει ο κ. Χρυσοχοίδης να λέει ότι περίπου αυτά που βλέπουμε δεν αποδίδουν την πραγματικότητα. Εδώ πρέπει να υπάρξει σαφή καταδίκη. Αν υπήρχε καταδίκη, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τι έφταιξε και τι όχι. Λοιπόν, δεν πάμε τώρα στον υπόλοιπο χρόνο που μας απομένει να πιάσουμε τα ελληνοτουρκικά, κύριε Στήλιο, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Βλέπουμε πώς ξεδιπλώνει τις διπλωματικές κινήσεις η Αθήνα. Ενημερώνει και ο κύριος Δένδιας, νομίζω, αύριο είναι τα κόμματα. Αλλά εδώ τίθεται και έχει το ερώτημα. Έχει γίνει ήδη μια ενημέρωση. Ενημερώνει και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και θα γίνει και σύνοδο κορυφής, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Ακούω από τα κόμματα και από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω και από δικά σας τελέχη. Ο κ. Κακλαμάνης μας έλεγε ότι είναι επιτακτική ανάγκη πια για Εθνικό Συμβούλιο. Έτσι, ότι αυτό πια ξεπερνάει και την κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει ομοψυχία και όλα τα κόμματα μαζί σε ένα μέτωπο να συνταχθούν. Το θέμα της ενότητας το έθεσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του προχθές την Παρασκευή, ότι απαιτείται και ζητείται από όλους να υπάρχει εθνική ομοψυχία και ενότητα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιμάκωση και τη συνεχή προκλητικότητα που βλέπουμε από τη γείτονα χώρα, από την Τουρκία. Ή από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση σε διπλωματικό επίπεδο, σε όλα τα στάδια, θέτει τα συγκεκριμένα θέματα και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε πετύχει να υπάρχει μια απομόνωση σε διεθνές επίπεδο και σε δημοκρατικό επίπεδο της Τουρκίας σε σχέση με όλα αυτά που έχει πράξει, όπου έρχονται πηγάζουν από παράνομες ενέργειες, χωρίς να έχει καμία νομική βάση, χωρίς να στηρίζονται πουθενά στο διεθνές δίκαιο, όλες τις οι ενέργειες. Υπήρξε μάλιστα και μια αυστηρή στάση από το Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι όπως άρμοζε με τον Λίβιο Πρέσβη, του δόθηκε διορία, όπου ο πρόεδρος της Βουλής έχει προσκαλέσει την Τετάρτη, μεθαύριο θα είναι εδώ ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Λιβικού Κοινοβουλίου. Άρα μιλάμε για μια πολυεπίπεδη, σύνθετη εξωτερική πολιτική σε όλα τα στάδια, που απαιτείται από χωρίς κορώνες, χωρίς υπερβολές, χωρίς μεγάλα λόγια, να επιτύχουμε αυτό που λέμε την εθνική ενότητα. Έλατε, και την ομοψυχία να το αντιμετωπίσουμε. Τρία πράγματα. Όντως, εμείς έχουμε μια διαφορετική στάση από αυτή που έχει η Νέα Δημοκρατία όταν εμείς ήμασταν κυβέρνηση. Σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, δεν υπήρχε καμία απολύτως διάθεση ενότητας και ελληνοτουρκικά και πολύ περισσότερο με τον λαϊκισμό και ακροδεξιά στάση που επιδείχθηκε στο θέμα του Μακεδονικού. Εμείς είμαστε αλλιώς σήμερα. Όμως, για να υπάρχει ενότητα, πρέπει να υπάρχει μια καταρχήν κυβερνητική γραμμή για τα ζητήματα. Εδώ, μέσα σε 4,5 μήνες, έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που αφορά αυτό το μνημόνιο Λιβύης Τουρκίας και υπάρχει ένα ερώτημα αν υπάρχει γραμμή από την πλευρά της κυβέρνησης. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Στήλιο ότι υπάρχει απομόνωση της Τουρκίας. Σας θυμίζω ότι τέτοιες εκτιμήσεις και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από άλλους αναλυτές υπήρχαν για την περίπτωση της εισβολής της Τουρκίας στη Συρία και ήταν λάθος εκτίμηση. Δεν λέω ότι δεν είχε κόστος η Τουρκία, αλλά τα ωφέλη ήταν πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή μπούκαρε και μετά διαπραγματευότανε. Γιατί λέτε ότι δεν απομονώνεται όμως η Τουρκία, γιατί μετά από αυτό το σύνοδο του ΝΑΤΟ είδαμε ότι υπήρξε στήριξη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη και από τη Ρωσία, από το Ισραήλ. Υπήρξε από το State Department η είναι δήλωση. Είναι διαφορετικού βαθμού όλα αυτά. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο και το Ισραήλ, υπάρχει όντως μια ορισμένη συγκεκριμένη στάση. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξουμε και πρέπει να περιμένουμε περισσότερα. Από τον Τραμπ δεν νομίζω ότι υπήρξε οποιαδήποτε δήλωση σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, είναι το θέμα Τραμπ και που είναι και από μόνο του ένα κεφάλαιο και το άλλο κομμάτι. Υπάρχει μια δήλωση του State Department, και υπάρχει μια ουδέτερη, να το πω έτσι λίγο, δήλωση από την πλευρά της Ρωσίας. Πάντως δεν πρέπει να βαφκαλιζόμαστε ότι υπάρχει μια απομόνωση Τουρκίας και άρα η Τουρκία κάνει. Με αυτό που κάνει η Τουρκία έχει κάνει μια ορισμένη ευθεία προσβολή
έστω και προοπτικά κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, θέλει εξαιρετική προσοχή και σχεδιασμό κυρίως για το πώς θα κινηθούμε, γιατί δεν σταματάει το πράγμα εδώ, θα υπάρξει συνέχεια. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα ότι λέμε ότι είναι άκυρο νομικά και σωστό είναι αυτό, έτσι, και είναι άλλο πράγμα τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Γιατί αν αύριο μαθαύριο μας έρθει η γεώτρηση στη δικιά μας πια ως, όχι της Κύπρου, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα και να προσπαθούμε και να εργαζόμαστε για την απομόνωση της Τουρκίας και να κερδίσουμε τα περισσότερα για την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Τώρα, μεγάλη βόλτα μακριά και σε όμορφα μέρη, εκεί στην περιοχή, στα Τζουμέρκα, έχει αποκατασταθεί, αναστηλώθηκε το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. Ο Βασίλης ο Σιώμος είναι στη σύνδεσή μας. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Ήλιο βλέπω και λιακάδα και εκεί στην περιοχή.